Η επόμενη συνταγή που θα φτιάξουμε είναι κλασική και την έχετε δοκιμάσει όλοι σας. Θα φτιάξουμε μία σαλάτα καπρέζε. Δηλαδή, μία σαλάτα ντομάτα μοτσαρέλα. Αλλά με τον τρόπο που θα τη φτιάξουμε δεν την έχετε δοκιμάσει ποτέ σας, γιατί η πρώτη φορά που θα δείτε αληθινή σαλάτα καπρέζε είναι σήμερα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη σαλάτα καπρέζε θα χρειαστούμε: για το λάδι βασιλικού, 30 γραμμάρια βασιλικό και 200 γραμμάρια ελαιόλαδο. Για τη σαλάτα θα χρειαστούμε: μία ντομάτα, 250 γραμμάρια μοτσαρέλα, αλάτι, πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας κρέμα βαλσάμικο, 2 κουταλιές της σούπας λάδι βασιλικού και ρόκα. Πρώτο στάδιο για σήμερα, πρέπει να ξεφλουδίσουμε τις ντομάτες μας. Σήμερα θα σας δείξω δύο τεχνικές και πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να τις κάνετε σωστά και να μην αποτυχάνετε ποτέ στη ζωή σας. Okay. Έχω τρεις ντομάτες. Τις δύο θα τις ξεφλουδίσω με τον παραδοσιακό τρόπο και τη μία αυτή την κακομοίρα θα την ξεφλουδίσω με έναν έτσι λίγο παράδοξο, οπότε την αφήνω στην άκρη. Να θυμάστε ότι έχω και δεύτερο τρόπο για να ξεφλουδίσω ντομάτες. Λοιπόν, αυτό μένει στην άκρη και πάμε σε αυτές τις ντομάτες που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα μαχαίρι και να βγάλουμε το κοτσανάκι που υπάρχει πάνω από την ντομάτα. Εδώ. Κοιτάξτε. Βγάλαμε το κοτσάνι και στη μία και στην άλλη. Και μόλις βγάλουμε το κοτσάνι, γυρνάμε από την ανάποδη πλευρά και θα κάνουμε ένα σταυρό. Εδώ, κοιτάξτε. Δεν θα πιέσουμε το μαχαίρι μας βαθιά. Ίσα-ίσα θέλουμε να χαράξουμε τη φλούδα από πάνω. Το είδατε? Τέλεια. Πάμε και εδώ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χαράσουμε εδώ και χαράσουμε και εδώ. Το κάναμε σωστά? Δεν κάναμε κάτι δύσκολο. Τώρα, για να ξεφλουδίσουμε τις ντομάτες μας, πρέπει να έχουμε δύο πράγματα στα υπόψη μας. Πρώτον, πρέπει η κατσαρόλα μας με το νερό που βράζει να βράζει πραγματικά. Βράζει? Βράζει. Βράζει, αλλά δεν βράζει πολύ δυνατά. Θέλουμε πραγματικά να κοχλάζει 100%, δηλαδή πρέπει να φτάσει 100 βαθμούς. Λιγότερο από 100 βαθμούς δεν μας κάνει. Και το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι πριν ξεκινήσουμε να ξεφλουδίσουμε τις ντομάτες μας, να έχουμε έτοιμο ένα μπολ με πάγο και νερό. Έχουμε μπολ με πάγο? Έχουμε. Νερό όμως δεν έχουμε. Γιατί όμως? Τώρα θα σου πω γιατί. Λοιπόν, γεμίζουμε νεράκι. Εδώ, τέλεια, και τι γίνεται. Θα εξηγήσω πριν τη διαδικασία τι θα κάνουμε, γιατί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί θα χαλάσουν οι ντομάτες. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τις ντομάτες και θα βουτήξουμε στο καυτό νερό. Τι θα γίνει? Εξωτερικά η ντομάτα θα φτάσει 100 βαθμούς στιγμία, σωστά? Ναι. Σωστά. Οπότε μετά από 10-15 δευτερόλεπτα η φλούδα θα είναι έτοιμη για να βγει, αλλά δεν θα έχει ψηθεί καθόλου η ντομάτα. Οπότε πρέπει με το που τις βγάλω κατευθείαν να τις ρίξω σε κρύο νερό για να σταματήσει η θερμοκρασία να πηγαίνει απ' έξω προς τα μέσα και να μαλακώσει τις ντομάτες και να τις ψήσει. Το καταλάβαμε? Ναι. Okay. Γιατί άμα τις κάνω σωστά τη διαδικασία της ντομάτες και τις ξεφλουδίσω και τις αφήσω στην άκρη, μετά από περίπου 5-10 λεπτά η ντομάτα θα λιώσει και θα γίνει σάλτσα. Θα αρχίζει το εξωτερικό να μαλακώνει και ουσιαστικά θα χαλάσει η ντομάτα. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξω, το τρίτο μάλλον, είναι ποτέ μα ποτέ να μην βάζω πολλές ντομάτες μαζί μέσα στην κατσαρόλα να βράσουν. Γιατί? Γιατί θα πέσει πολύ η θερμοκρασία. Οπότε, βάζω 2-3 ντομάτες μέσα, τις πετάω μετά μέσα στον πάγο και μετά βάζω άλλες 2-3. Άμα έχω 10 ντομάτες να ξεφλουδίσω, δεν τις βάζω ποτέ όλες μαζί, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία και ουσιαστικά δεν θα γίνει καθόλου σωστά η διαδικασία. Οπότε, ρίχνω τις ντομάτες μου μέσα, εδώ. Φροντίζω να είναι βυθισμένες μέσα στο νερό και όπως βλέπετε, στιγμία με το που έριξα τις ντομάτες κατευθείαν σταμάτησε το νερό να βράζει, γιατί έπεσε η θερμοκρασία. Αυτό που σας λέω είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ρίξουμε πολλή ποσότητα από ντομάτες μέσα, γιατί όντως δεν θα γίνει σωστά η διαδικασία. Λοιπόν, με το που δούμε σιγά σιγά να φεύγει η φλούδα από την ντομάτα και θα το δούμε εκεί πέρα που τη σταυρώσαμε, σημαίνει πως και οι ντομάτες μας είναι. Βλέπετε? Έφυγε ήδη μόνη της. Οπότε σημαίνει ότι η ντομάτα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Αφήνουμε περίπου 10-15 δευτερόλεπτα όπως σας είπα και κατευθείαν βγάζουμε την ντομάτα, τη βάζουμε μέσα στον πάγο, γρήγορα να κρυώσει και βγάζουμε την ντομάτα, τη βάζουμε γρήγορα μέσα στον πάγο, γρήγορα να κρυώσει. Αυτό ήταν. Κοιτάξτε τώρα εδώ, με το που την έβαλα στο κρύο νερό, το μόνο που έχω να κάνω είναι να σηκώσω και να πιέσω λίγο και η φλούδα φεύγει από μόνη της. Το βλέπετε? Εδώ. Ξαναβάζω πίσω το νεράκι, γιατί είναι ζεστή. Και παίρνω την επόμενη, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πιέζω λίγο με τα χέρια μου και η φλούδα φεύγει από μόνη της. Σε αυτό το σημείο έπρεπε να έχεις χειροκροτήσει ήδη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το νεράκι εδώ θα συνεχίζω να το βράζω γιατί θα χρειαστώ μετά συνέχεια το ίδιο νερό για να κάνω το λάδι βασιλικού. Γιατί θα κάνουμε και λάδι βασιλικού σήμερα. Είναι πολύ γκουρμέ σήμερα το μάθημα. Οπότε οι ντομάτες μου είναι εδώ και θα σας δείξω το δεύτερο τρόπο για να μπορέσετε να ξεφλουδίσετε μία ντομάτα. Ο δεύτερος τρόπος είναι με το φλόγιστρο. Πολύ απλά παίρνω ένα πιρούνι και βουτάω το πιρούνι. Πρώτα πρέπει να βγάλω αυτό εδώ. Σω. Μπράβο, ωραία. Βουτάμε το πιρούνι μας εδώ. Και έχω μία ωραία ντομάτα πάνω σε πιρούνι. Σωστά. Μπορώ να τη φάω. Θα μπορούσα. Η κλασική ντομάτα πιρουνάτη που σερβίρεται παντού. Αλλά εγώ τι θα κάνω. Θα πάρω το φλόγιστρο. Και θα την κάψω. Κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία, απλά αντί να χρησιμοποιήσω νερό, χρησιμοποιώ φλόγιστρο. Είναι καλύτερος αυτός ο τρόπος, γιατί η ντομάτα μου σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν φτάνει θερμοκρασία μέχρι μέσα. Βγάζω αυτές που είναι έτοιμες και κλασικά όπως θα έκανα και πριν, βάζω μέσα στο νερό και ξεφλουδίζω με τα χέρια μου. Και εδώ πέρα έπρεπε πάλι να χειροκροτήσεις. Είναι πολύ κρύο το νερό και κρύο σαν τα χέρια μου. Να σου πω ότι ο τρόπος με το φλόγιστρο είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος. Και η μαγιά πια είναι ότι έχει και μία ελαφριά καπνιστή γεύση. Έτοιμη και αυτή η ντομάτα. Αυτές οι ντομάτες που έχουμε ξεφλουδίσει μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε μία άλλη φορά. Οπότε με το που ετοιμάσουμε τις ντομάτες, πάντα μα πάντα φροντίζουμε να βάλουμε χαρτάκι από κάτω. Εδώ. Και δεν το λυπόμαστε. Θα βάλουμε αρκετό. Εδώ. Οι ντομάτες πάντα κοιτάζουν από αυτή την πλευρά προς τα κάτω. Εδώ, τέλεια. Τυλίγουμε με μία μεμβράνη και έχουμε ξεφλουδισμένες ντομάτες στο ψυγείο μας ανά πάσα στιγμή όταν θα χρειαστούμε. Άλλο ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ, παιδάκια μου. Λοιπόν, αυτές πάνε στο ψυγείο. Αυτοί οι δύο ήταν οι καλύτεροι τρόποι για να μπορέσετε να βγάλετε τη φλούδα από την ντομάτα σας. Συγχαρητήρια. Είστε expert. Η ντομάτα ταιριάζει με τον βασιλικό και τη μοτσαρέλα, αλλά το απόλυτο τέρι της είναι το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο λειτουργεί ως ενισχυτικό της γεύσης της και διευκολύνει την απορρόφηση συγκεκριμένων λιποδιαλυτών στοιχείων, όπως το λικοπένιο, το μπικαροτένιο, αλλά και οι βιταμίνες E και A. Η ντομάτα, όταν καταναλώνεται μαζί με ελαιόλαδο και γενικά όταν είναι μαγειρεμένη, γίνεται περισσότερο θρεπτική και βαριετική. Και πάμε να ετοιμάσουμε το λάδι βασιλικού. Λάδι βασιλικού ξέρετε να φτιάξετε? Όχι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι και εδώ. Ο πρώτος τρόπος είναι απλά βάζουμε ελαιόλαδο, το βασιλικό μέσα στο blender, χτυπάμε και μετά από το χτύπημα το καλό, σουρώνουμε και ουσιαστικά αυτό που μένει είναι το λάδι βασιλικού. Πολύ καλός τρόπος, αλλά έχει σύντομο χρονικό διάστημα ζωής. Που σημαίνει ότι άμα κάνουμε λάδι βασιλικού και το βάλουμε στο ψυγείο, μετά από 4-5 μέρες θα αρχίσει να μαυρίζει. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να έχουμε λάδι βασιλικού για παραπάνω διάστημα, για μήνες? Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όχι την κρύα εκχύλιση, τη ζεστή εκχύλιση. Όπως είμαστε τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τον βασιλικό μας και να το ρίξουμε μέσα στο νερό που βράζει. Εδώ. Τώρα, μπλανσάρουμε όπως λέμε, ουσιαστικά αφήνουμε το βασιλικό για ελάχιστη ώρα μέσα στο νερό και κατευθείαν πρέπει να σουρώσουμε. Σουρώνουμε το βασιλικό μας. Και με το που σουρώσουμε το βασιλικό μας πρέπει γρήγορα τι να τον κάνουμε? Να τον παγώσουμε. Οπότε τι θα κάνω, έτσι όπως είναι θα βάλω το σουρωτήριο εδώ μέσα. Και θα ρίξω το βασιλικό μου. Και όπως βλέπετε, η ποσότητα που έχουμε είναι ελάχιστη, είναι πάρα πολύ λίγη. Έχει μπλασαριστεί ο βασιλικός και έχει μείνει το τίποτα πραγματικά, κοιτάξτε. Και έτσι όπως είναι, ο βασιλικός μου έχει κρυώσει. Τι θα κάνω, θα πάρω, θα τον σουρώσω καλά. Και θα το βάλω σε ένα μπλεντεράκι. Εδώ. Το βλέπετε. Βασιλικός μπαίνει μέσα. Και κάνω μία μικρή ανακεφαλαίωση. Έριξα σε καυτό νερό το βασιλικό. Κατευθείαν τον έβγαλα, τον σούρωσα. Τον έστυψα καλά από όλα τα νερά και αυτό που θα προσθέσω μέσα στο μιξεράκι μου τι είναι? Ελαιόλαδο. Ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο.
Έτσι όπως είναι, νομίζω ότι είναι αρκετή ποσότητα αυτή. Κλείνω το καπάκι. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε εκχύλιση του λαδιού μας με οποιοδήποτε άλλο αρωματικό θέλουμε. Βέβαια, ο πιο εύκολος τρόπος είναι απλά να βάζουμε αρωματικά μέσα στο λάδι, αλλά δεν θα δώσουν τόσο έντονη γεύση. Αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος για να δώσουν 100% της γεύσης μέσα στο λάδι μας. Γιατί τώρα όλα τα έλαια που έχει ο βασιλικός, όλα τα αρωματικά έλαια, θα πάνε 100% μέσα στο λάδι μας. Τώρα, χτυπάμε πολύ καλά. Λοιπόν, και το λάδι βασιλικού μας είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτό που θα κάνω είναι τώρα να το σουρώσω, γιατί άμα αφήσουμε τα κομματάκια βασιλικού μέσα, γενικά θα χαλάσουν το λάδι μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε είτε πετσετούλα είτε ένα εταμίν χρησιμοποιήστε εδώ. Και όπως βλέπετε από κάτω το λάδι μας βγαίνει κατά πράσινο, το βλέπετε. Είναι φανταστικό, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι και αυτό είναι ένα πραγματικό λάδι βασιλικού. Και αυτή τη στιγμή πάλι έπρεπε να χειροκροτήσεις. Εντάξει. Να σου πω λίγο κάτι όμως, τι γίνεται. Οι καλλιτέχνες τους αρέσει πάρα πολύ να τους χειροκροτάνε οι άλλοι από μόνοι τους. Όχι να ζητιανεύουν το χειροκρότημα. Θα έπρεπε. Μπράβο, Άκη. Μπράβο. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω είναι τώρα να πιέσω λίγο να βγάλω και όλο το υπόλοιπο λάδι. Αν και θα φαινόταν σε όλους ότι εδώ πέρα βρίσκεται όλη η γεύση του βασιλικού, ουσιαστικά ό,τι θέλουμε να πάρουμε το πήραμε μέσα στο λάδι. Αυτό εδώ που έχει μείνει, τι μπορούμε να το κάνουμε. Να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο πέστο κάποια άλλη στιγμή. Άμα ρίξουμε λίγο κουνάρι, λίγο ακόμα λαδάκι και λίγο παρμεζάνα, με αυτό που έχει μείνει μπορούμε να φτιάξουμε ένα πέστο και δεν πάει χαμένο. Τι ωραία που τα λέω, Παναγία μου. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη. Εδώ. Και έχω ένα πολύ ωραίο χωνί. Εδώ. Όπου θα ρίξω το λάδι βασιλικού μου. Παναγία μου. Πώς σας φαίνεται? Λοιπόν, τώρα το χρώμα είναι λίγο θαμπό, καθώς θα περνάει η ώρα, αυτό θα γίνει crystal clear, θα καθαρίσει τελείως και θα φαίνεται το πράσινο ακόμα πιο έντονα, θα γίνει πολύ πιο ωραίο. Και πάμε να συνθέσουμε την πιο ωραία ντομάτα, μοτσαρέλα, σαλάτα που έχετε δει. Λοιπόν, θέλω δύο μπολ. Ένα, δύο. Και θέλω τη μοτσαρέλα μου και τη ρόκα μου. Θα πάρετε μια ωραία ποιοτική μοτσαρέλα και ήρθε η ώρα να συνθέσουμε τη σαλάτα μας. Παίρνουμε την ντομάτα όπως είναι και κόφτε την στη μέση. Ούτε φετούλες από εδώ, από εκεί, μία πάνω από την άλλη, δεν θέλει τίποτα. Βάλτε την ντομάτα σας εδώ, στο ένα μπολ και θέλω να ρίξετε λίγο κρέμα βαλσάμικο. Λίγο πιπέρι. Και λίγο αλάτι. Ανακατέψτε. Δεν θέλω να πιάσετε την ντομάτα με τα χέρια, θέλω απλά να ανακατέψετε έτσι, στον μπολ μέσα. Μαριναρίστηκε η ντομάτα, είναι τέλεια, είναι όμορφη. Πάρτε τώρα τη μοτσαρέλα σας, εδώ. Κόψτε την στη μέση, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε μία ωραία μπουράτα μοτσαρέλα. Και θέλω να τη βάλετε στον μπολ και να ρίξετε λίγο από το λάδι βασιλικού που μόλις φτιάξαμε. Εδώ. Λίγο πιπέρι. Και λίγο αλάτι. Και τι θα κάνουμε? Θα ανακατέψουμε. Και τώρα, πάρτε τη μία σας ντομάτα, βάλτε την εδώ, πάρτε τη μία σας μοτσαρέλα, βάλτε την εδώ και την άλλη εδώ. Πάρτε και την άλλη ντομάτα, βάλτε την εδώ και όπως είναι, βάλτε από πάνω λίγο ρόκα. Προσθέστε λίγο ακόμα λάδι βασιλικού σε όλη τη σαλάτα. Και άμα ποτέ στη ζωή σας σας έχουν σερφίρει πιο όμορφη σαλάτα, ντομάτα, μοτσαρέλα, ελάτε να μου πείτε. Δεν είναι φανταστική? Τι να το κάνω άμα το ζητιανεύω, ο σκοπός είναι να το κάνετε μόνοι σας. Για τη σαλάτα καπρέζε. Ξεφλουδίζουμε πρώτα τις ντομάτες με δύο τρόπους. Πρώτος τρόπος. Αφαιρούμε με ένα μαχαίρι το κοτσάνι από τις ντομάτες. Γυρίζουμε από την ανάποδη πλευρά και χαράσουμε ελαφρώς, κάνοντας έναν σταυρό στη φλούδα από πάνω.
Βουτάμε τις ντομάτες σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Μόλις αρχίσει να βγαίνει η φλούδα στο σημείο που τις χαράξαμε, τις βάζουμε κατευθείαν σε ένα μπολ με νερό και πάγο, τις βγάζουμε και τις ξεφλουδίζουμε εύκολα πιέζοντας με τα χέρια. Δεύτερος τρόπος ξεφλουδίσματος. Αφαιρούμε το κοτσάνι από την ντομάτα και καρφώνουμε ένα πιρούνι στην πλευρά από το κοτσάνι. Καίμε περιμετρικά την ντομάτα με ένα φλόγιστρο και τη βουτάμε στο μπολ με το νερό και τον πάγο. Μόλις κρυώσει, την ξεφλουδίζουμε με τα χέρια. Απλώνουμε σε ένα πιάτο απορροφητικό χαρτί, τοποθετούμε τις ξεφλουδισμένες ντομάτες με την πλευρά που ήταν το κοτσάνι προς τα κάτω, τις καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τις βάζουμε στο ψυγείο. Για το λάδι βασιλικού, σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, λανσάρουμε τον βασιλικό για λίγα δευτερόλεπτα και τον σουρώνουμε. Τον μεταφέρουμε σε ένα σουρωτήρι και τον βάζουμε μέσα σε ένα μπολ με νερό και πάγο. Σουρώνουμε ξανά τον βασιλικό και πιέζουμε με τα χέρια να φύγει περιττή υγρασία. Στη συνέχεια, βάζουμε τον βασιλικό στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε ένα τούλι σε ένα σουρωτήρι, περνάμε το λάδι βασιλικού πιέζοντας με ένα κουτάλι και το βάζουμε σε ένα μπουκάλι. Για τη σαλάτα καπρέζε, κόβουμε την αποφλοιωμένη ντομάτα στη μέση και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Ρίχνουμε την κρέμα βαλσάμικο, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε κουνώντας το μπολ. Κόβουμε τη μοτσαρέλα στη μέση και τη βάζουμε σε άλλο μπολ. Ρίχνουμε λίγο από το λάδι βασιλικού, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε κουνώντας το μπολ. Βάζουμε σε ένα πιάτο τη μαριναρισμένη ντομάτα και τη μοτσαρέλα, προσθέτουμε από πάνω τη ρόκα, περιχύνουμε με λίγο λάδι βασιλικού και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Αυτή η σαλάτα δεν τρώγεται όπως όλες οι υπόλοιπες ντομάτα μοτσαρέλα που έχετε δοκιμάσει. Ουσιαστικά κόβεις λίγο από την ντομάτα, κόβεις λίγο από τη μοτσαρέλα, εδώ, και όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν πάνω στην μπουκιά, γιατί έχει το λάδι βασιλικού, έχει το βαλσάμικο, έχει το αλάτι, έχει το πιπέρι. Σε περίπτωση που η ντομάτα είναι καλή και η μοτσαρέλα είναι καλή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τοπ. Δεν υπάρχει. Είναι ακριβώς ό,τι θες από μια σαλάτα. Ο καθένας παίρνει όσο ακριβώς θέλει. Εντάξει, έτσι όπως την κάναμε αυτή τη σαλάτα, όντως μπορούμε να πούμε ότι είναι και κυρίως γεύμα. Θα μπορούσε να φας αυτή τη σαλάτα και όντως να μην χρειαστεί να φας τίποτα άλλο όλη την ημέρα. Είναι φανταστική και είναι φανταστικός ο τρόπος που τη σερβίρουμε. Να θυμίσω ότι έχουμε φτιάξει άλλες δύο ντομάτες στο ψυγείο. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε άλλη μία ντομάτα μοτσαρέλα και έχουμε άφθονο λάδι βασιλικού για να φτιάξουμε όσες καπρέζες σαλάτες θέλουμε. Τέλεια.